κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω να είστε καλά, να είχατε μια υπέροχη εβδομάδα. Σήμερα βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του Σεπτεμβρίου, like what, και έχουμε δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά που ξεκίνησα το προηγούμενο μήνα που λέγεται Money Talk. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, σας συμβουλεύω να πάτε να το δείτε, όπου σας αναλύω όλα τα έξοδα που έκανα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου που σχετίζονται με καλλιτικά, περιποίηση προσώπου, περιποίηση σώματος, μακιγιάζ, οτιδήποτε σχετίζεται τέλος πάντων με beauty. Το φέρνω εδώ πέρα και σας λέω πόσα πλήρωσα και ποιο ήταν το τελικό ποσό. Όπως βλέπω στο προηγούμενο βίντεο, το τελικό ποσό για τον Αύγουστο ήταν 146,77 ευρώ. Οπότε πάμε να δούμε πώς πήγε ο Σεπτέμβρης. Κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη θα έλεγα πως ήμουν αρκετά εγκρατής, καθώς είχα κάποια άλλα πλάνα σε σχέση με το ταξίδι μου στην Οσφόρδη που σας έκανα και vlog. Άμα θέλετε μπορείτε να πάτε να το δείτε. Και έτσι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχω το μυαλό μου τόσο πολύ στα καλλιτικά και την ομορφιά, όσο στο να προετοιμάσω το ταξίδι μου. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν κάποια launches τα οποία ήθελα να δοκιμάσω και επίσης, επειδή ήμουνα στην Αγγλία, ήξερα ότι μπορούσα να βρω κάποια προϊόντα τα οποία δεν μπορώ να τα βρω εδώ στο Λουξεμβούργο. Ναι, δεν μπορώ να τα βρω όλα online, αλλά τα είχα μπροστά μου, οπότε ήμουν σε φάση είναι καλή ευκαιρία να τα αγοράσω. Και αυτό το μήνα επίσης ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, καθώς είχα ένα πολύ όμορφο PR πακέτο, το οποίο θα σας το δείξω. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ξοδέψω χρήματα, οπότε έσωσα κάποια χρηματάκια εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, δοκίμασα κάποια νέα προϊόντα και εννοείται θα σας μιλήσω για αυτά. Αυτό το μήνα, καθώς τα πράγματα που αγόρασα ήταν από την Αγγλία και επίσης κάποια άλλα προϊόντα που μου ήρθανε, την τιμή μπορώ να τη βρω μόνο σε pounds. Θα σας έχω την τιμή σε pounds, λίρες, και την τιμή σε ευρώ όταν κάνω την αλλαγή του νομίσματος. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω 3 νέα προϊόντα από Dr. Sams. Έχω δει τόσα ads. Φίλες μου μιλάνε για τα συγκεκριμένα προϊόντα ότι είναι πάρα πολύ καλά, ειδικά άμα έχετε δέρμα το οποίο είναι είτε ευαίσθητο είτε είναι με τάση για ακμή. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τα δοκιμάσω, καθώς η εταιρεία με προσέγγισε και ήθελε να μου στείλει κάποια προϊόντα. Και είμαι εδώ να σας πω ότι τα δοκίμασα και έχω πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και επίσης έχω και εκπτωτικό κωδικό 10%. Μπορείτε να ψωνίσετε από όλο το site και να έχετε μια έκπτωση στο τέλος. Θα ξεκινήσω με το συγκεκριμένο Flawless Cleanser, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα water-based cleanser και έχει αντικαταστήσει εδώ και κάποια βράδια το CeraVe cleanser που συνήθως χρησιμοποιούσα. Το συγκεκριμένο επίσης είναι σε μια gel μορφή, αλλά είναι λίγο πιο παχύρευστο θα έλεγα. Έχει μια αρκετά ιδιαίτερη σύσταση, το οποίο το κάνει πολύ ιδιαίτερο και έχω να πω ότι μου έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις. Η τιμή της συγκεκριμένου cleanser είναι στα 19 pounds ή 22,77 ευρώ. Επόμενο προϊόν από Dr. Sams είναι το Flawless Nightly Serum, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα ρετινοειδές προϊόν, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον. Από πίσω επίσης υπάρχουν όλες οι οδηγίες για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ειδικά άμα είστε αρχάρια σε σχέση με τη ρετινόλη σας. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι έχει τις οδηγίες από πίσω και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς να έχετε κάποιον ερεθισμό. Και η τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος είναι στα 48 ευρώ. Όχι, 48 λίρες ή 57 ευρώ και 52 λεπτά. Και τέλος, μια κρέμα την οποία ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω από την Dr. Sams, καθώς έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και από influencers, δερματολόγους οι οποίοι εξειδικεύονται στην περιποίηση προσώπου, αλλά και από φίλες οι οποίες έχουν αρκετά ευαίσθητο δέρμα και μου έχουν πει τα καλύτερα. Και φυσικά μιλάω για την Flawless Moisturiser Intense. Βοηθάει πάρα πολύ τα δέρματα τα οποία είναι ευαίσθητα και έχουν τάση για κοκκινίλες, καθώς χρησιμοποιεί μια τεχνολογία η οποία λέγεται NAD, η οποία βοηθάει το φραγμό του δέρματος να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς όμως να κλείνει τους πόρους. Η τιμή της συγκεκριμένης κρέμας είναι στις 34 λίρες ή στα 40 ευρώ και 74 λεπτά. Και τέλος, έχω αυτά τα 3 προϊόντα τα οποία ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, αλλά λίγο διαφορετικό. Την τελευταία μέρα που ήμουνα στην Οξφόρδη, πέρασα από τα boots, καθώς είχα έτσι λίγο χρόνο να ξοδέψω και να περιηγηθώ στα μαγαζιά και βρήκα τα συγκεκριμένα Star Patches, βασικά λέγονται Starface και είναι ουσιαστικά face patches τα οποία είναι σε μορφή αστεριού και τα βλέπω παντού online. Ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω και here we are. Πήρα 3 πακέτα, δεν ξέρω γιατί πήρα 3. Υπερκαταναλυσμός, ναι. Τα χρειαζόμουν, όχι. Τα κάθε πακέτο έχει μέσα 32 αστεράκια και ουσιαστικά είναι patches, όπως μπορείτε να δείτε, τα οποία έρχονται σε αυτή τη μορφή αστεριού. Εννοείται ότι για να κάνω justify την αγορά μου ήμουν σε φάση ok, αλλά το κάθε πακέτο, το κάθε χρώμα κάνει και κάτι διαφορετικό, οπότε ας πάρω ό,τι μπορώ. Το συγκεκριμένο πακετάκι ουσιαστικά είναι και μια θήκη η οποία έχει και καθρεφτάκι μέσα και λέγεται Starface Hydro Star Pimple Patches. Ήταν στις 11,99 πένις ή 14 ευρώ και 37 λεπτά. Και το κάθε πακέτο ήταν στα 10,99, οπότε σύνολο πλήρωσα 21 λίρες και 98 πένις. Και σε ευρώ ήταν 26 ευρώ και 34 λεπτά. Θα περάσουμε στο μακιγιάζ, όπου ήταν ένα προϊόν το οποίο ήθελα να αγοράσω πάρα πολύ αυτό το μήνα. Προσπαθούσα να το βρω στο Λουξεμβούργο και δεν είχε έρθει ακόμα όσο ήμουν εδώ πέρα. Οπότε όταν πήγα στην Αγγλία ήξερα ότι ήθελα να τσεκάρω αν το έχουν εκεί πέρα. Και επειδή είναι Αγγλία εννοείται το είχανε. Φυσικά μιλάω για το launch της σεζόν, αν όχι του χρόνου ολόκληρου, από Huda Beauty, το Easy Blair. Όταν η αγαπημένη μου Make-up Party ξεκίνησε να μιλάει για το προϊόν, ήμουνα σε φάση ok, πρέπει να το δοκιμάσω. Και επειδή είναι και από Huda Beauty και μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη η εταιρεία, ήμουν σε φάση ok, μόλις πάω Αγγλία τσεκάρω αν το έχουν σε διαθεσιμότητα, και εννοείται το είχανε. Διάλεξα την απόχρωση shortbread και επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο έχει διάρκεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, ok, κατά την ημέρα, και παράλληλα έχει μέσα skincare, καθώς περιέχει niacinamide, ήμουνα σε φάση, ειδικά θεωρώ για δέρματα τα οποία είναι ακνεϊκά, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Η τιμή του συγκεκριμένου ήταν στις 32 λίρες ή 38 ευρώ και 35 λεπτά, το οποίο θεωρώ είναι αρκετά fair για το συγκεκριμένο προϊόν. Τέλος, πήρα δύο προϊόντα από Elf. Εδώ στο Λουξεμβούργο δεν έχουμε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μια εταιρεία αρκετά οικονομική που όμως έχει κάποια προϊόντα τα οποία πραγματικά είναι διαμαντάκια, θα έλεγα. Και έτσι αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι. Μόλις είδα το συγκεκριμένο μου σε φάση ok, θέλω να το δοκιμάσω. Είναι το Power Grip Primer και ουσιαστικά είναι ένα dupe για το Milk Primer, το οποίο λέγεται Hydro Grip επίσης, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, θα σας έχω τη φωτογραφία του. Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω πάρα πολύ και η τιμή του ήταν στις 10 λίρες ή σε ευρώ 11 ευρώ και 98 λεπτά. Και εννοείται ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω το Brow Lift από Elf. Είναι dupe για το Anastasia Gel Brow Lift, πώς λέγεται, και το έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές, η αλήθεια είναι, και έχω να πω ότι έχω πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτή τη στιγμή το φοράω και μου αρέσει αρκετά το πόσο σταθερά κάνει τα φρύδια μου, δεν κουνιούνται πραγματικά, και η τιμούλα του ήταν στις 6 λίρες ή 7 ευρώ και 19 λεπτά, δηλαδή ok. Είμαστε έτοιμοι για το τελικό μπουγιουρντί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη μπουγιουρντί. Για το μήνα του Σεπτεμβρίου πλήρωσα 81 λίρες και 97 πένις ή 98 ευρώ και 22 λεπτά. Μπορώ να πω ότι αυτός ο μήνας πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπα και στην αρχή, κάποια χρήματα από το budget του beauty τα μετέφερα στο budget το ταξιδιωτικό. Παρόλα αυτά κατάφερα να είμαι λίγο εγκρατής. Το μόνο που έκανα, ένιωσα ότι υπήρξε μια έξαρση όσο ήμουνα στα boots. Όμως κατά τη διάρκεια του μήνα I was laying low, δεν έκανα πολλά έξοδα σε σχέση με beauty και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί δεν έχω αγοράσει κάποια προϊόντα τα οποία δεν χρειαζόμουν. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν ταιριάξει πάρα πολύ καλά και έχουν συμπληρώσει κάποια κενά που είχα μέσα στη ρουτίνα μου. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, κορίτσια μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε με στα σχολεία από κάτω αν έχετε κάποιο προϊόν το οποίο αγοράσατε αυτό μήνα και σας άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να μάθω, εννοείται. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, επόμενη Κυριακή, ραντεβού με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να μου είστε καλά, να μου περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά. Bye!